Για την υποδοχή των εκδρομέων που θα βρεθούν με αφορμή το τριήμερο του 15 Αυγούστου στα Γιάννενα, προετοιμάζεται η Δημοτική Αρχή με τον καθαρισμό δρόμων και πολυσύγναστων χώρων της πόλης. Οι υδροφόρες του Δήμου Ιωαννιτών βρέθηκαν σήμερα στην πλατεία Μαβίλη για τον καθαρισμό του χώρου, ενώ ταυτόχρονα οι υπάλληλοι προχώρησαν και στον καθαρισμό των χόρτων. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου Γιώργο Ανιφαντή, στόχος είναι η καλύτερη εικόνα της πόλης εν ώψη της παρουσίας χιλιάδων επισκεπτών, αλλά και η αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούν οι Αθήγανοι σε υπαίθριους χώρους όπως η πλατεία Μαβίλη. Ήρθαμε λοιπόν, καθαρίσαμε εδώ, φτιάξαμε τα μπέκ να ποτίσουν γιατί είχε εξερεθεί σε κάποια σημεία, γιατί όταν κοιμούνται εκείνοι και επειδή εμείς έχουμε το πότισμα το βράδυ, καταλαβαίνετε ότι τους βρέχουν εκεί και τα σπάνε. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι εμείς, έρχομαι και βλέπουμε ότι ξεράθηκε το χόρτο. Εν πάση περιπτώσει, πλένουμε στη συνέχεια λιγάκι τα παγκάκια, έχουμε πρόβλημα με τα πουλιά. Καθαρίζουμε ένα γενικό καθαρισμό, λόγω και του τριημέρου που προφανώς θα έχουμε πολύ κόσμο στα Γιάννενα. Προετοιμαζόμαστε σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι που καθημερινά έχουμε την αγωνία, αλλά τώρα δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κατέστησε ακόμη σαφές πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τον τομέα καθαριότητας για την αποκομιδή των σκουπιδιών και την καθαριότητα της πόλης, παρά τα όσα ακούγονται για βλάβες στα απορριμματοφόρα και για αποκομιδή σε ώρες αιχμής.